λένε Φραντζέσκα ή Τζέκο ή Τζεκούλα. Γεννήθηκα στα Μαζέικα τον Μάρτιο του 1924, στις 13. Στη Γέννα πεθαίνει το δίδυμο αδερφάκι μου. Δεν ξέρω αν ήταν αγόρι ή κορίτσι. Και μετά από 13 ημέρες πεθαίνει και η μάνα μου και έτσι πήρα το όνομά της. Με ανέλαβαν οι γονείς της, ο Γιώργος και η Μαρίγο, που ζούσαν με την κόρη τους, τη Μαρίνα. Τα άλλα δύο παιδιά τους ζούσαν στην Αθήνα ο Θόδωρος και στα Καλάβρητα ο Θανάσης. Η θεία μου η Μαρίνα, τους πρώτους μήνες της ζωής μου, με έπαιρνε και με πήγαινε σε γυναίκες που είχαν πρόσφατα γεννήσει για να θυλάσω μαζί με τα παιδιά τους. Ο πατέρας μου, ο Παναγιώτης, ξαναπαντρεύτηκε μετά από 40 μέρες στην Αμαλία. Η Αμαλία ήταν στα μάτια μου η προσωποποίηση της κακιάς μητριάς των παραμυθιών. Λένε πως όταν πήγε στο σπίτι, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να κάψει τη φωτογραφία της μάνας μου στον ξυλόφουρνο. Κάνανε μαζί δύο παιδιά, την Ευρυδίκη και τον Δημήτρη. Τότε δεν τα λέγαμε ετεροθαλή, αλλά ξεναδέρφια. Στο Μίτσο είχα μεγάλη αδυναμία. Η πρώτη συνειδητή για μένα απώλεια ήρθε στα 4 μου, όταν η θεία μου, η Μαρίνα, έφυγε για την Αμερική. Δεν γύρισε ποτέ και εγώ δεν κατάφερα να πάω όσο ζούσε. Η κόρη της, η Μαρίγο, μου είχε πει ότι πέθανε με το όνομά μου. Ο παππούς και η γιαγιά μου ήταν σαν γονείς για μένα. Όμως, παρόλο που δεν γνώρισα τη μάνα μου για να τη θρηνήσω, η έλλειψή της ήταν μέσα στην καθημερινότητά μου. Οι συγχωριανοί μου, όταν αναφέρονταν σε μένα, έλεγαν το ορφανό. Οι δάσκαλοι έβρισκαν πολύ καλή την ιδέα να μου δίνουν κάθε χρόνο στη σχολική γιορτή το ομώνυμο ποίημα του Αχιλλέα Παράσχου. Άλλα παιδιά σαν βλέπω, εκεί που διακονεύω, να λάμπουν στο μετάξι, χαρούμενα ευτυχή, από όλα τα καλά τους την μάνα τους ζηλεύω. Αχ, πώς θα σ' αγαπούσα, μανούλα μου φτωχή. Σε αυτό το σημείο με έπιαναν τα κλάματα, γεγονός που συνέβαλε τα μάλα στην επιτυχία της γιορτής. Ποιος ήταν η Σλάφσκη. Γιαγιά, να σου πω κάτι. Τι τσούπρα μου. Δεν θέλω να σε λέω γιαγιά. Και πώς θέλεις να με λες. Να σε λέω νόνα. Δεν μου αρέσει. Πώς να σε λέω. Γιαγιάκα. Μπα, ούτε αυτό μου αρέσει. Α, σκέφτηκα. Να σε λέω μαμά. Ναι, αμέ. Εντάξει. Και με αυτό το παιδικό τέχνασμα απόκτησα το δικαίωμα να αποκαλώ τη Μαρίγο μαμά. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου, ακόμα και την εποχή που η Άνια πήρε το πάνω χέρι, οποτεδήποτε διηγιόμουν μια ιστορία από τα παιδικά μου χρόνια και ήθελα να αναφερθώ στη Μαρίγο, έλεγα «Η γιαγιά μου», που την έλεγα «Μαμά μου», γιατί σαν μαμά μου την είχα. Μέχρι τα παρολίγο 100 μου χρόνια, η γλώσσα έλεγε πάντα πρώτα το γιαγιά και μέχρι τα παρολίγο 100 μου χρόνια έσπευδα να καταστήσω σαφές στο συνομιλητή μου ότι στην πραγματικότητα είχα και εγώ μάνα. Δεν υστερώ σε τίποτα από όλους εσάς. Και εν πάση περιπτώσει, μην τολμήσετε να νιώσετε για μένα ίκτο. Ο παππούς μου πέθανε όταν ήμουν 13 και η γιαγιά μου, που την έλεγα μαμά μου γιατί σαν μαμά μου την είχα, πέθανε όταν ήμουν 17, λίγο μετά την έναρξη του πολέμου. Η Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου του 1940, ήταν μέρα ξέφρενης χαράς για μένα και τους μαθητές μου. Φτάνοντας στο σχολείο, ο συνήθως τελευταία, βλέπω τα παιδιά έξω από την πόρτα και το σχολείο κλειστό. Τι γίνεται? Πόλεμος! Και δεν θα έχουμε σχολείο σήμερα. Μπορεί ούτε και αύριο. Σύτο! Μετά το θάνατο της γιαγιάς μου, έφυγα από τα Μαζέικα και πήγα στα Καλάβρητα να ζήσω με το θείο μου το Θανάση. Εκεί έβγαλα τις δύο τελευταίες τάξεις του σχολείου. Την πρώτη μου μέρα στο γυμνάσιο Καλαβρίτων, πριν ακόμα γνωρίσω καλά-καλά τους συμμαθητές μου, έφτασε στα αυτιά μου η είδηση. Ένας μαθητής αποβλήθηκε από όλα τα σχολεία των Καλαβρίτων. Τι έκανε το τόσο φοβερό που τον έδιωξαν από όλα τα σχολεία? Είναι κομμουνιστής και έφτιαξε ένα σφυροδρέπανο στον τοίχο του σχολείου. Δεν το μάθατε στα Μαζέικα? Όχι, δεν το είχα μάθει. Μερικούς μήνες μετά συνάντησα αυτόν τον μαθητή. Δεν μου φάνηκε τόσο άγριος. Τελείωσα το σχολείο τον Ιούνιο του 1943.
Στις 13 του Δεκέμβρη του 43, ξημερώματα, χτυπάνε οι καμπάνες της εκκλησίας και οι Γερμανοί αξιωματικοί μας διατάζουν να συγκεντρωθούμε στο σχολείο. Εκεί ξεχωρίζουν τους άντρες που ήταν πάνω από 14 και τους οδηγούν στο λόφο του καπί. Ανάμεσά τους και ο θείος μου. Και είναι τα καλάβρητα. Εμείς στο σχολείο σπάσαμε πόρτες και παράθυρα και καταφέραμε και γλιτώσαμε. Την άλλη μέρα τι αντικρίσανε. Ένα γύρο τα πτώματα σκορπισμένα δόθε κήθε, ανακατεμένοι, άλλοι χάμω και άλλοι απάνω, ακουμπισμένοι όπως λάχοι. Έπρεπε όμως λίγο να ζεσταθούμε, κάποιας άναψαν φωτιές, ζεσταθήκαμε και ξεκινήσαμε για το μεγάλο χρέος να θάψουμε τους νεκρούς. Ανέβα, κατέβα, ξινάρια πουθενά, σκάβαμε 5 πόντους, χωρούσαν, δεν χωρούσαν να τους βάλουμε μέσα και από πάνω τους ρίχναμε γρήγορα το χώμα, να μην τους βλέπαμε. Όταν φτάναμε στο πρόσωπο, δεν ήταν εύκολο να ρίξει στο πρόσωπο το χώμα των παιδιών. Το χώμα των που ήταν πριν από λίγο δικοί σου άνθρωποι, που πριν από λίγο μίλαγες μαζί τους, δεν ήταν εύκολο να το ρίξει στο πρόσωπο. Κάποια φύλλα, κάποιο μαντιλάκι που είχαν στις τσέπες τους σκέπαζαν το πρόσωπο και ρίχναν γρήγορα το χώμα από πάνω να μην βλέπουμε. Αυτό κράτησε μέχρι το βράδυ. Έρχομαι στην Αθήνα, στη Νέα Σμύρνη, στο σπίτι του τελευταίου θείου που μου είχε απομείνει, του Θόδωρου. Η θεία μου η Ελπινίκη φροντίζει και πιάνω δουλειά στη Χροπή, ως βοηθός στο χημικό εργαστήριο. Μου αρέσει αυτή η δουλειά. Εκεί πρώτο είδα τηλέφωνο. Το άκουγα να χτυπάει και δεν ήξερα τι συμβαίνει και τι έπρεπε να κάνω. Γίνομαι μέλος της ΕΠΟΝ και συμμετέχω στα Δεκεμβριανά. Συναντήθηκα στην Φόρντ με την Κούλα, την Ελένη και το Γιάννη. Σε λίγο ήρθε και η Μερόπη με τον Όθωνα. Χωρίς καθυστέρηση προχωρήσαμε για το Δουργούτι. Ήδη από εκεί είχαν ξεκινήσει. Η κεφαλή είχε φτάσει στο Φίξ. Πίσω μας βλέπαμε να έρχονται οι οργανώσεις της Καλυθέας. Δεξιά μας μίγαμε με αυτές του Νέου Κόσμου. Αριστερά μας βλέπαμε στη Βεΐκο αυτές που έρχονταν από Κουκάκι. Στο Μακρυγιάννη για αρκετή ώρα δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Κατέβαινε η Λαοθάλασσα από Κεσαριανή, Βύρωνα και Παγκράτη. Με δυσκολία φτάσαμε στην πόρτα του Ζαπίου. Βλέπαμε τον κόσμο μπροστά να γονατίζει. Γονατίσαμε κι εμείς και στα αυτιά μας έφτανε ο απόϊχος του τραγουδιού «Επέσατε θύματα, αδέρφια εσείς». Όταν αρχίζαμε εμείς το τραγούδι, αυτοί που ήταν μπροστά προχωρούσαν στο δεύτερο στίχο και πίσω μας γονάτιζαν άλλοι και μπροστά μας είχαν σηκωθεί και πίσω μας μακριά εξακολουθούσαν να έρχονται. Στο Σύνταγμα είχαν αρχίσει ομιλίες. «Λαέ της Αθήνας, η τύχη σου και η τύχη των παιδιών σου είναι στα χέρια σου. Το δίκιο είναι με το μέρος σου». Ο αέρας πύκνωσε από καπνούς και η άσφαλτος βάφτηκε με αίμα. Το θαλασσί μου ταγεράκι κουρελιάστηκε και δεν ήταν από φόρη. Το είχα ράψει πριν από ένα μήνα με τα πρώτα χρήματα που έβγαλα από τη δουλειά μου. Στο μεταξύ, ο αδερφός μου ο Μίτσος ήταν στις φυλακές ανηλίκων της Πάτρας από το 45 μέχρι το 47 και μετά εξορία στην Ικαρία. Στο τελευταίο γράμμα του από την Πάτρα μου έγραψε να μην τον αναζητήσω ξανά. Θα φύγει για πολύ μακριά. Δεν έμαθα ποτέ που πήγε, αν επέζησε και πόσο. Το 47 διορίζομαι στην Εθνική Τράπεζα, τότε Τράπεζα Αθηνών, από όπου και συνταξιοδοτήθηκα. Την ίδια χρονιά συναντιέμαι ξανά, στην Αθήνα πια, με εκείνο το παιδί που είχε φτιάξει το σφυροδρέπανο. Έμαθα όλες τις λεπτομέρειες για εκείνη την ιστορία. Το σφυροδρέπανο δεν το είχε ζωγραφίσει εκείνος, αλλά ένα παλικάρι που σκοτώθηκε στα Καλάβρητα στις 13 του Δεκέμβρη. Έγινε δικαστήριο και αθωώθηκε. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Τον έστειλαν στην Πάτρα, στην ασφάλεια. Η ταλαιπωρία του κράτησε 1,5 μήνα. «Πες μας και μην κάνεις τον κουτό». Και να πιάνουν το μαλλί από τη ρίζα και να τραβάνε το κεφάλι προς τα πίσω και σκαμπύλια. Δεν το ζωγράφισα εγώ. «Ποιος άλλος μπορεί να είναι», λέγε. «Λέγε, σε ξεσήκωσε ο μεγάλος αδερφός, ο δικηγόρος. Αυτό σου έμαθε σφυροδρέπανα και αηδίες. Καλά είναι τώρα εκεί που τον έχουν.
και δώσ' τους καμπύλια. Μερόνυχτα είχε περάσει με το φως στα μάτια και το κεφάλι να γέρνει μία από εδώ και μία από εκεί. Δεν το ζωγράφισα εγώ. Τότε ποιος ήταν, πες, άνοιξε το στόμα σου. Δεν είδα κανέναν. Λέγε, άμα μαρτυρήσεις θα σε αφήσουμε και δεν θα το πούμε σε κανέναν. Μέχρι τώρα σε χαϊδεύαμε. Τα δύσκολα θα αρχίσουν σε λίγο. Και εκείνος δεν μαρτύρησε. Και αυτοί προχώρησαν στα δύσκολα. Έγινε ο σύντροφός μου. Ο μελιάκος μου. Θυμάμαι το 48 να περπατάμε στην Πατησίων τρώγοντας ένα παγωτό ξυλάκι. Ξαφνικά τον χάνω. Κοιτάζω δεξιά, αριστερά, πουθενά. Κάθομαι στη μέση του δρόμου σαν χαζή. Ο κόσμος πέρναγε βιαστικός και σκόνταυτε απάνω μου. Πού και πού άκουγα και καμιά βρισιά. Σαν στυλιάρη στέκεσαι, κορίτσι μου. Τραβήξω στην άκρη να πάμε στη δουλειά μας. Ή ακόμα χειρότερα, ψαρεύει στο δρόμο μέρα μεσημέρι. Δεν ξέρω τι να κάνω και ξαφνικά τον βλέπω μπροστά μου. Πού ήσουν, βρε παιδί μου, και με άφησε στη μέση του δρόμου. Απέναντι έκανε μπλόκο η ασφάλεια και ζητούσαν ταυτότητες. Πήγα σε ένα μαγαζί και αγόρασα ένα ζευγάρι κάλτσες. Μια ώρα τις διάλεγα μέχρι να βεβαιωθώ ότι έφυγαν και έμεινα κι άφραγκος. Απομακρυνόμαστε γρήγορα και φτάνουμε στο Φλωράλ στην πλατεία Εξαρχείων στο Υπογειάκι. Εκεί τον Καρσόνι, ο φίλος μας ο Γιώργος, μας φέρνει δύο σκέτους καφέδες. Του είπαμε ότι δεν είχαμε λεφτά. Το 49, ο Μέλιος πηγαίνει στη Μακρόνισσο. Στα 3 χρόνια που ακολούθησαν, καταφέραμε να συναντηθούμε 2-3 φορές. Το 1952, ημέρα Κυριακή, η δολοφονία του Μπελογιάννη. Τη Δευτέρα, όλοι εμείς που πήγαμε στη δουλειά μας με λεωφορείο ή τον ηλεκτρικό, είχαμε ένα κόκκινο γαρίφαλο στο πέτο. Στις 16 Αυγούστου του 1953 παντρευόμαστε. Πήγαμε και γαμήλιο ταξίδι. Αμέ, τι νόμισες, στην Ελευσίνα. Την ίδια μέρα παντρεύτηκε και η αδερφή του Μέλιου, η Λεμονιά. Η Λεμονιά ήταν αδερφή μου. Στις 15 Δεκεμβρίου του 1954 γεννιέται ο Γιώργος. Δεν θα ξεχάσω τι έγραφε το βραχιολάκι που του είχαν βάλει στο μευτήριο. Ιός Μιλτιάδη Νίκα. Έτεκεν δε η Φραντζέσκα. Έτεκεν δε. Έτεκεν δε. Κυλοπονούσα 15 ώρες για να γράφει το βραχιολάκι. Έτεκεν δε. Στις 2 Απριλίου του 1962 γεννήθηκε η Βασούλα. Μέχρι να καταλήξουμε στους Θρακομακεδόνες, κάναμε 16 μετακομίσεις. Μπορεί να ακούσω όλα αυτά και να νομίζεις ότι έζησα μέσα στη δυστυχία. Κάθε άλλο. Είχαμε μια υπέροχη παρέα που ξεκίνησε με την αγαπημένη μου Ζωήτσα που δουλεύαμε μαζί στην τράπεζα. Ο Γιάννης και η Λίτσα, τα σκευάκια που τα λέγαμε, ο Τάσος ο Φιλιακός και η Μιράντα, χορευτές στη Λυρική, ο Γιάννης ο Ρίτσος, Γιώργος ο Βρασιβανόπουλος και η Κάκια, ο Μάριος ο Νούσιας, ο Φάνης ο Καμπάνης, ο Μεμάς ο Σταύρου, η Ελένη και ο Μίμης ο Περάχας, ο Σκαρλής, η Τσοκοπουλέη, ο Σίτος, η Φιλιπποπουλέη, ο Παναγής, η Νανά και βέβαια η αδερφή της Ζωήτσας, η Άβρα, με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Όλοι τους ανήκαν στον ευρύτερο αριστερό χώρο. Μαζί στις ταβέρνες, μαζί στις εκδρομές, μαζί στις πορείες. Η πρώτη πορεία ειρήνης, στις 21 Απριλίου του 1963, είχε απαγορευτεί και προκειμένου να μην πλησιάσει κανείς, είχε επιστρατευτεί η αστυνομία, η χωροφυλακή, ακόμη και το λιμενικό για να μην πλησιάσει κανείς ούτε από τη θάλασσα.
Ο βουλευτής της ΕΔΑ Γρηγόρης Λαμπράκης ξεκίνησε μόνος του και με μερικούς ακόμη αγωνιστές που κατάφεραν να τον ακολουθήσουν, έφτασε μέχρι το Πικέρμι. Λίγες μέρες μετά, δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά την ομιλία του σε συγκέντρωση για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Τον χτύπησε ένα τρίκυκλο που οδηγούσε ο Σπύρος Γκοντζαμάνης. Λίγο πριν ξεκινήσει η ομιλία, ένα άλλο στέλεχος της ΕΔΑ, ο δικηγόρος Γιώργος Τσαρουχάς, δέχεται επίθεση από τραμπούκους και τραυματίζεται βαριά. Η δεύτερη πορεία ειρήνης δεν είχε απαγορευτεί όπως η πρώτη, αλλά η προπαγάνδα δούλευε από το ραδιόφωνο. Λίγοι είναι οι αφελείς που θα συμμετέχουν στην αυριανή πορεία. Και κάπου σε ένα διάλειμμα της πορείας, μια εντυπωσιακή ξανθιά γυναίκα είχε κάτσει να ξαποστάσει σε ένα πεζούλι και σαν να είχε χάσει για λίγο την επαφή με τον κόσμο. Μονολογούσε μόνη της ένα από τα συνθήματα. «Είμαστε οι αφελείς, μέτρησέ μας αν μπορείς». Και κάπως έτσι μπήκε στην παρέα μας και η Ντόρις, μαζί με τον σύντροφό της, τον Βασίλη τον Κοψαχίλη. Τον Γιώργο τον παίρναμε μαζί μας τότε, τη Βασούλα όχι. Στις 20 Απριλίου του 1967 βρεθήκαμε όλοι μας σε ένα ταβερνάκι. Ο Φάνης, ο θεωρητικός της παρέας, μας έκανε συχνά πολιτικές αναλύσεις. Τον ακούγαμε προσεκτικά. Εκείνο το βράδυ μας εξηγούσε γιατί αποκλείεται να γίνει πραξικόπημα στην Ελλάδα. Μέναμε ήδη στους Τρακομακεδόνες, αλλά ο Μέλιος δήλωνε παντού την προηγούμενη διεύθυνση, στα Στεπόλια. Γενικά, ακολουθούσε την τακτική «Όσο λιγότερα ξέρουν για μένα, τόσο καλύτερα. Αν με ζητήσουν, για καλό δεν θα είναι». Με την επιβολή της δικτατορίας, 700 αριστεροί πολίτες συλλαμβάνονται και οδηγούνται στον υπόδρομο, εκεί που είναι τώρα το Ίδρυμα Νιάρχος. Φώναζαν έναν-έναν ονομαστικά και τον έστελαν αναλόγως εξορία κρατητήριο. Ακούστηκε και το όνομα Νίκας Μιλτιάδης, αλλά ο Μέλιος πουθενά. Τον έψαχναν στα Σεπόλια. Σε όλη τη διάρκεια της επταετίας, το σπίτι μας ήταν ο τόπος συνάντησης της παρέας. Μαζευόμασταν κάθε Κυριακή μεσημέρι, όλο και κάτι κουτσομαγείρευα και όλο και κάτι έφερναν οι φίλοι. Οι Θρακομακεδόνες τότε είχαν 60 κατοίκους όλους και όλους. Το επόμενο σπίτι ήταν στα 100 μέτρα, οπότε μπορούσαμε να μαζευτούμε όσα άτομα θέλουμε χωρίς να τραβήξουμε την προσοχή του χαφιέ της κάθε γειτονιάς. Να ακούσουμε τα τραγούδια του Μίκη, που βέβαια ήταν απαγορευμένα, να ακούσουμε Deutsche Welle, το ραδιοφωνικό σταθμό της Γερμανίας που ήταν η μόνη πηγή πληροφόρησης που είχαμε μέσα στη λογοκρισία. Ο Μέλιος είχε φτιάξει μια οριζόντια κεραία από την μια άκρη του οικοπαίδου ως την άλλη και το σήμα ήταν καμπάνα. Να πειραχτούμε, να γελάσουμε, να τσακωθούμε για τα πολιτικά, να αγαπηθούμε. Εκτός από τόπο συνάντησης όμως, ήταν και μια ασφαλής χρυψώνα. Αναλάβαμε τα χειρόγραφα του Γιάννη Ρίτσου. Τα κρατήσαμε για κάποιες μέρες στο σπίτι και μετά τα δώσαμε σε έναν αδερφικό φίλο, πρώην συμμαθητή του Μέλιο που ήταν χωροφύλακας. Στο σπίτι μας κρύβονταν κατά καιρούς στελέχη της αριστεράς που δεν είχαν συλληφθεί. Ο Κώστας Φιλίνης, ο Αντώνης Μπριλάκης. Ο κύριος Χρήστος ήταν ο πιο τακτικός μας. Έμενε σε διάφορα σπίτια στην Αθήνα και σε μας ερχόταν για να τον δει λίγο ο ήλιος. Έμενε σε μας κανένα δύο μήνες το χρόνο σπαστά. Όταν ο καιρός το επέτρεπε, την έβγαζε στον κήπο φυτεύοντας διάφορα λουλούδια. Κάτω από τα λουλούδια είχε θάψει βιβλία, αρχεία του κόμματος και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς από έγγραφα. Άλλαζε συνεχώς κατοικία. Με τη Χρυσάνθη, που μόλις είχαν παντρευτεί, δεν είχε καμία επαφή όλα τα χρόνια της Χούντας. Πολλοί από εμάς που τον φιλοξενούσαμε συναντηθήκαμε το 1976 στην κηδεία του Μεμά. Γεράσιμο Σταύρου, καληνύχτα Μαργαρίτα, αν σου λέει κάτι. Εγώ τον φώναζα Χρήστο, κάποιος άλλος Ανδρέα, ένας άλλος Γιάννη. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βαρδής. Ο Μέλιος το ήξερε, αλλά ούτε σε μένα δεν το είχε πει. Βαρδής Βαρδινογιάννης, μακρινή συγγένεια με τον γνωστό. Ήταν ένας από τους 27 κομμουνιστές κρατούμενους που δραπέτευσαν από τη φυλακή των Βούρλων τον Ιούλιο του 1955. Υπέροχος άνθρωπος, δεν έχει πολλά χρόνια που πέθανε, πλησίασε και αυτό στα 100.
Το Μάιο του 1968, λίγο μετά τη διάσπαση του Κομμουνιστικού Κόμματος, είχε προγραμματιστεί να γίνει στο σπίτι μας συνάντηση στελεχών του Πανελληνίου Αντιδικτατορικού Μετώπου, μιας οργάνωσης που είχε ιδρυθεί ένα χρόνο νωρίτερα από στελέχη της ΕΔΑ και του ΚΚΕ. Μεταξύ των συμμετεχόντων θα ήταν και ο Γιώργος Τσαρουχάς, αυτός που δέχτηκε την επίθεση την ημέρα που δολοφονήθηκε ο Λαμπράκης. Ξεκίνησε στις 7 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη μαζί με 3 ακόμη συντρόφους του. Του συνέλαβαν στη Λεπτοκαριά. Ο Τσαρουχάς, μετά από 2 ημέρες βασανιστήρια, ξεψύχησε στις 9 Μαΐου. Πραγματικά δεν ξέρω ποια θα ήταν η εξέλιξη αν είχαν την υπομονή να τον παρακολουθήσουν μέχρι να φτάσει στην προγραμματισμένη συνάντηση, η οποία φυσικά και ματαιώθηκε. Όπως καταλαβαίνεις, από τότε που γεννήθηκα, περνάω ξυστά κάθε φορά. Το Νοέμβριο του 1973, ανάμεσα στους νέους που είχαν καταλάβει το Πολυτεχνείο και ο Γιώργος. Την Παρασκευή το πρωί ήρθε να μας δει. Προσπαθήσαμε να τον πείσουμε να μην ξανακατέβει. «Θα σας χτυπήσουν». «Τι λες, Μελιάκο, κάτω γίνεται χαλασμός. Τα πεζοδρόμια της Πατησίων μέχρι το μουσείο είναι γεμάτα. Οι μαθητές των νυχτερινών γυμνασίων κατεβαίνουν ομαδικά. Μαμά μου, ξεσηκώθηκε όλη η Ελλάδα. Πριν από λίγο ήρθαν από τα Μέγαρα. Όλος ο κόσμος είναι με το μέρος μας. Πού να δείτε τι μας κουβαλάνε. Κέικ, κουκουλουράκια, φαγιά που τα έφτιαξαν για μας. Καλάθια γεμάτα με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Οι επιβάτες των λεωφορείων μας χειροκροτούν. Κολλάμε προκηρύξεις στα λεωφορεία και το μήνυμα φτάνει παντού. Δεν θα τολμήσουν να μας χτυπήσουν». Δεν τον πείσαμε. Οι άλλοι πάλι τόλμησαν. Γύρω στις 10, και ενώ προσπαθούσε με τους συντρόφους του να βοηθήσει μια κοπέλα που είχε χτυπηθεί στα πόδια, έφαγε μια σφαίρα ντουμ-ντουμ στην κοιλιά. Μετά από 25 μέρες στο Γενικό Κρατικό και 2 χειρουργεία, γύρισε στο σπίτι 45 κιλά. Μετά τη μεταπολίτευση, εκτός από τη δράση μας ως μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος, δραστηριοποιηθήκαμε αρκετά στην περιοχή μας μέσα από τοπικούς φορείς, στον Εξοραϊστικό Σύλλογο Θρακομακεδόνων και στο Σύλλογο Γυναικών. Αποκτήσαμε νέους φίλους μέσα από αυτές τις δράσεις, νεότερους ως επιτοπλίστων. Πιστεύω αρκετοί από αυτούς να βρίσκονται εδώ σήμερα. Δεν θα πω ονόματα γιατί φοβάμαι μην και ξεχάσω κανέναν. Το σπίτι μας παρέμεινε ανοιχτό σε γείτονες, σε φίλους, σε συντρόφους. Το 1974 γνωρίσαμε την Έλλη Αλεξίου, τον Βασίλη Ρώτα και τη σύντροφό του, τη Βούλα Δαμιανάκου. Έγινε πιο γνωστή πολύ αργότερα όταν φιλοξένησε τον Κούρδο ηγέτη ο Τσαλάν λίγες μέρες πριν τη σύλληψή του. Ταξιδέψαμε παρέα στα Καλάβρητα, όπου τους διηγήθηκα την ιστορία του Ολοκαυτώματος όπως την έζησα. Με παρότριναν να καταγράψω τη μαρτυρία μου, πράγμα που έκανα, και το 82 κυκλοφόρησε το βιβλίο μου, Καλάβρητα 1943. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 3 επανεκδόσεις, καθώς και 2 εκδόσεις στα γερμανικά. Προλάβαμε και κάναμε μαζί με το Μέλιο 3 ταξίδια στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού πριν γίνει ανύπαρκτος. Το 79 πήγαμε στη Σόφια και τη Φιλιππούπολη, το 84 Τσεχοσλοβακία και Ουγγαρία και το 89 στη μαμά Σοβιετική Ένωση, πριν Ρωσία και τώρα πάλι Ρωσία. Τον Μέλιο δεν τον ενδιέφερε ο υπόλοιπος κόσμος. Αντιθέτως εγώ, όποτε έβρισκα ευκαιρία ταξίδευα. Στη Βόνη και στο Λονδίνο που ήταν η Βασούλα, στην Καλιφόρνια, το ταξίδι της ζωής μου, όπου γνώρισα την κόρη της θείας μου της Μαρίνας. Στη Γερμανία ξανά, όπου παρουσίασα το βιβλίο μου σε 7 πόλεις. Από το 81 ο Γιώργος και η Χαρούλα είναι μαζί. Τυχερός ο Γιώργος, τυχεροί και εμείς που αποκτήσαμε νέους φίλους, τους γονείς της, τον Φραντζέσκο και τη Μαργαρίτα. Απόκτησαν 2 κόρες και εμείς 2 εγγονές, τη Φραντζέσκα το 91 και τη Μαργαρίτα το 93. Α, είχα και ένα κατοικίδιο στις αρχές του 90, την Ημογέννη. Την έβγαζα βόλτα κάθε απόγευμα και συχνά συναντούσα γείτονες με τα δικά τους κατοικίδια, σκυλάκια κυρίως. Δεν ξέρω γιατί με κοιτούσαν περίεργα. Ίσως επειδή η Ημογέννη ήταν κατσίκα. Ποιος ξέρει. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο.
Έμεινα πολύ στα παλιά και έχουν περάσει ήδη 20-25 λεπτά και είπα δεν θα μιλήσω πάνω από μισή ώρα. Το φθινόπωρο του 2010, και ενώ η άνοια βρισκόταν σε πολύ αρχικό στάδιο, συμβατό με την ηλικία μου μπορώ να πω, παθαίνω ένα πολύ σπάνιο αυτοάνοσο, γιγαντοκυταρική αρτηρίτιδα. Χάνω το δεξί μου μάτι. Αναμενόμενα τα σχόλια του τύπου «Τι το θες το δεξί μάτι αφού πάντα αριστερά κοιτάζεις». Δυστυχώς όμως η θεραπεία που ξεκίνησα με μια πολύ ισχυρή δόση κορτιζόνης είχε ως παρενέργεια ένα πολύ δυνατό ψυχωσικό επεισόδιο, το οποίο επιτάχυνε πάρα πολύ την άνοια. Με γρήγορο ρυθμό άρχισα να χάνω μεγάλα κομμάτια της μνήμης μου. Τραγουδούσα μέχρι και τον τελευταίο μήνα της ζωής μου. Μπορεί να μην θυμόμουν πότε γεννήθηκα, σε ποια πόλη βρίσκομαι, αν ζει ή όχι ο Μελιάκος, αλλά θυμόμουν τα λόγια από τα τραγούδια. Μόνο ευγνωμοσύνη για αυτή την υπέροχη καντάδα που μου έκαναν τα παιδιά της Ανοιχτής Ορχήστρας πριν 1,5 χρόνο. Άφησα τελευταίο ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις γυναίκες που με τόση αγάπη με φρόντισαν τα τελευταία 13 χρόνια της ζωής μου. Τη Στέφη, τη Σβέτα, την Ιουλία, την Κατερίνα, τη Γιώφκα, την Πέπα, την Νίνα και βέβαια τη Λαρίσα. Χάρη σε αυτές δεν βάρνα τους αγαπημένους μου ανθρώπους και χαίρονταν να είναι μαζί μου μέχρι τέλους. Δεν ήταν εύκολη η ζωή μου, αλλά ήταν γεμάτη. Αγώνες, αγάπη, αλληλεγγύη, εμπειρίες και γέλιο. Πολύ γέλιο. Αν θέλετε να θυμάστε κάτι από μένα, ας είναι αυτό. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Λίγα λουλούδια αν θέλεις, στείλε μου και πάλι φίλε μου. Πότε γεννήθηκες? Δεν είπαμε στις 13 Μαρτίου του 1924. Μπράβο. Και σήμερα έχεις γενέθλια. Και σου είπα ότι μου πήρατε. 78. 96. Άντε ρε. Καλύτερα να μην ξέρω. Δεν πιστεύω. Αλήθεια είναι. 96 για γίνει σήμερα. Αφού περπατάω 96. Πολύ σωστά. Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει.
τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες μας αυτό όλο δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Και αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δες το έχω πει ακόμα.